σας πάω στη δερμάτινη τσάντα της Νταϊάννα. Είναι συλλεκτική αυτή η τσάντα που βλέπετε και, παιδιά, έχει και σχέση με την Ελλάδα. Αυτή η τσάντα πουλήθηκε σε δημοπρασία και έφτασε το ποσό των 8.600 λιρών. Και τι γίνεται τώρα, η συγκεκριμένη τσάντα που η Νταϊάννα είχε πάρα πολλές ίδιες, τύπου γύρω στις 15, γιατί της άρεσε πάρα πολύ, είναι η τσάντα που άρεσε στην κυρία Λεμός όταν είχε έρθει στην Ελλάδα η Νταϊάννα. Της είπε τώρα σε μια στοιχομηθεία πάρα πολύ ωραία η τσάντα. Η Νταϊάννα αποφασίζει να της τη δωρήσει. Και μέσα στη συγκεκριμένη τσάντα η οποία δημοπρατήθηκε υπήρχε και το σημείωμα, το οποίο ήταν γραμμένο από την ίδια την Νταϊάννα πάνω σε χαρτί του παλατιού, ναι, που έλεγε «Σε ευχαριστώ, να το εδώ, σε ευχαριστώ για τότε που ήρθα στην Ελλάδα και τη φιλοξενία σας που μου δώσατε ως Έλληνες». Ναι, τελικά δεν τη δώρησε. Αφού βγαίνει σε δημοπρασία. Της την είχε δωρήσει και μετά δόθηκε σε δημοπρασία. Α, μάλιστα. Α, ναι, ναι. Έφτασε στα χέρια δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτή. Είχε πάρα πολλές ίδιες η Νταϊάννα τέτοια σε διάφορα χρώματα. Άρα και... για το σημείωμα δηλαδή πήγε τόσο ακριβά η τσάντα. Βέβαια. Λόγω του χειρόγραφου σημείωμα. Παιδιά, το κράταγε η Νταϊάννα. Αυτή η τιμή μπορεί να είναι και σε μια τσάντα που δεν έχει περάσει από τα χέρια της Νταϊάννα. Κυκλοφορούν πανάκριβες τσάντες σε άλλους κόσμους. Τα πατατάκια που είχαμε δει, η τσάντα πατατάκια ήταν πιο ακριβή. Θυμάστε που είχαμε για την Παλετσιάνκα. Αυτή είναι μια άλλη αξία τώρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι πόσο μάλλον που έχει τώρα ένα χειρόγραφο σμήμα της Νταϊάννα. Εδώ πέρα έχουμε δει άλλα κι άλλα που είναι ακριβότερα.